Γεια σου ρε Χατζάκη, γίγαντα, τι κάνεις. Μάνος. Μάνο, καλά είσαι. Καλά, καλά. Πάμε πάλι Καρμουέλ. Περιμένουμε τον Αντώνη Καπνίδη τώρα, θα πάρει θέση. Σε λίγο αρχικά ο Καπνίδης... Με ποιον παίζει ο Άρης την Κυριακή. Ναι, στο Χρυσούπολης, στη Χρυσούπολη. Ωρε, ντερμπάρα. Και με 1000 εισιτήρια το οποίο είχε εξασφαλίσει, ε. Τουλάχιστον, τουλάχιστον 1000 εισιτήρια και... Ντερμπάρα. Θα μπορέσει να δει το παιχνίδι. Ωραίος. Το μονοσίγουρο. Εσύ θα είσαι ραδιοφωνικός και ο Στράτζαρης τηλεοπτικός. Ναι, συγγνώμη, εσύ μάλλον συγγνώμη για να το ξεκαθαρίσουμε. Ο κύριος Στράτζαρης έχει καθαρίσει το τηλεοπτικό της υπόθεσης για να ξέρω. Κάτι έτσι φαίνεται, δουλειά έτσι φαίνεται. Θα σας πω τώρα. Ό,τι σας λέει αυτό ισχύει. Δεν μας είπε τίποτα, ρωτάω. Είμαστε έτοιμοι. Ποιος μιλάει τώρα, Καπνίδης. Θα είχα τελειώσει. Από το ξεκίνημα της εκπομπής και τελείωσα μόλις τώρα για να στείλω τη στήλη. Δεν καταλαβαίνω. Πρόσεχε τώρα, επειδή τα ξέρεις αυτός, του φαίνεται αστείο. Σιγά μωρέ, τι κάνεις. Αυτό είναι το ένα. Και έχει. Βλέπετε ότι υπάρχει μια ξενέα. Πάμε, μετά έχουμε τις κακομοίρες. Αν και αργά. Τι του στοιχήματος. Δύο. Πολύ καλά για σένα, φέτος μπαστινήσει και πάλι προς... Μου ολοκλήρωσα και αυτό, το 80%. Κοιτάξτε, είναι... Έχω να γράψω... Είναι ένα βήμα. Δεν κλαίγεσαι μόνο στον κουμπούνι, τι κλαίγεσαι. Όχι, αυτός κέρδει δουλειά, δεν είναι... Λοιπόν, έχω να γράψω τη στήλη, άλλες 1200 λέξεις. Έχω να γράψω το Champions League και άλλες 1200, έχω να γράψω το Europa League και άλλες 1200. Έλα μου, λέει, τι θα κάνεις. Πες τον λίγο. Πες τον, περνάς ένα κείμενο 100 λέξεις στο τέτοιο. Μπαίνεις στο τρυπάκι. Πες τον, πόσο εύκολο το κάνεις. Είναι 3 λεπτά. Είναι 5 λεπτά. Αν γράψεις 1000 λέξεις και πράγματα βαθμολογίες και τα πάντα και θέλει 2 ώρες για το κάθε ένα. Αν πρέπει να ψάχνεις και τον άλλο που το κάνετε μαζί, θες 5 ώρες. Κάντο και σύνταξη.